συνεργές στους τηλεθεατές μας. Για 5 ολόκληρα χρόνια ζούσε με τη σύνταξη του θανόντος πατέρα του, ο 48 χρόνων επιχειρηματίας. Η απάτη αποκαλύφθηκε και ο επιχειρηματίας συνελήφθη από την αστυνομία για υπόθεση απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις και κυκλοφορία πλαστού εγγράφου. Να πούμε, Νικήτα, ότι ο συλληφτής παρέλειψε να ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι ο πατέρας του απεδίωσε από το 2011 και συνέχιζε να λαμβάνει τα χρήματα της σύνταξής του μέσω τραπεζικού λογαριασμού όλο αυτό το διάστημα. Υπολογίζεται ότι ο 48χρονος μέχρι να συλληφθεί οικειοποιήθηκε το ποσό των 37.000 ευρώ και ανακρινόμενος, να πούμε ότι προέβησε κάποιους ισχυρισμούς οι οποίοι εξετάζονται από την αστυνομία, δεν θα οδηγηθεί νικήτα ενώπιον δικαστηρίου, αλλά θα κατηγορηθεί γραπτός και θα αφαιθεί ελεύθερος για να κλειδευτεί αργότερα. Τα χρήματα ανεπέστρεψαν, το ξέρουμε ή όχι? Τα χρήματα δεν έχουν ακόμα επιστραφεί. Φαντάζομαι είναι μέρος της διαδικασίας που θα ακολουθήσει αργότερα. Άρα δηλαδή, πώς το φαντάζομαι, πλαστογραφούς εκεί το πιστοποιητικό θανάτου ή το κάτι? Ακριβώς. Που χρειάζονται κάθε χρόνο, κάτι πήγε στραβά, ναι. Παρέλειψε να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές για το θάνατο του πατέρα του. Αποφάσισε ότι η σύνταξή του τον βοηθούσε οικονομικά, αν και επιχειρηματίας όπως ανέφερα νωρίτερα, και δεν ανέφερε τίποτα στις αρμόδιες υπηρεσίες. Πληροφορήθηκαν βέβαια το περιστατικό, το διερεύνησαν και κατέληξαν στη σύλληψή του. Δηλαδή πόσα έπαιρνε ο άνθρωπος σύνταξη? Στο σύνολο είναι 37.000 ευρώ για τα 5... Ήταν γύρω στα, αν υπολογίσουμε, ξέρω εγώ, 4-5 χρόνια, γύρω στα 770-800 ευρώ το μήνα, καλή σύνταξη. Τώρα σου λέει γιατί να την χάσω αυτή τη σύνταξη, ας βρω τρόπο να ξεγελώ το κράτος. Έχουμε και δήλωση από την αστυνομία, να την δούμε. Η αστυνομία διερευνά υπόθεση πλαστογραφίας, κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου και απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις. Κατά τα έτη 2013 και 2014 απέσυρε από τον τραπεζικό λογαριασμό του πατέρα του χρηματικά ποσά σε διαφορετικές ημερομηνίες που ανέρχονται στο ποσό των 37.000 ευρώ. Ο πατέρας του 47χρονου απεβίωσε το 2011, γεγονός το οποίο δεν είχε δηλωθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η έκδοση της μηνιαίας σύνταξης και να κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό. Ο 47χρονος συνελήφθηκε, ανακρίθηκε, προέβαλε κάποιους δικούς του ισχυρισμούς, οι οποίοι θα διερευνηθούν.